Η ερώτησή μου είναι τι είναι αυτό το νομοσχέδιο για τις φυλακές ύψης ασφαλείας, τις φυλακές τύπου Γ. Τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο? Η κυβέρνηση με το πρόσχημα της ασφάλειας εγκαταλείπει τη δημοκρατία. Φέρνει ένα νομοσχέδιο με το οποίο δημιουργεί συνθήκες έκτακτες, συνθήκες εξόντωσης και εξουθένωσης για μια μερίδα κρατουμένων, για ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού των φυλακών, τους οποίους προορίζει για αποθήκες ψυχών, τους οποίους δρομολογεί για λευκά κελιά και μαύρες τρύπες της νομιμότητας. Είναι ένα νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση λέει στους κρατουμένους εγκαταλείψτε την ελπίδα. Εισερχόμενοι στις φυλακές τύπου Γ, ξεχάστε την επανένταξη, ξεχάστε την αποκατάσταση του δεσμού με την κοινωνία. Απαγόρευση των αδειών, απαγόρευση των επισκεπτηρίων, απαγόρευση της επικοινωνίας, της αλληλογραφίας, απαγόρευση εναλλακτικών μορφών έκτησης της ποινής, απαγόρευση ημιελεύθερης διαβίωσης, ατελείωτα, ατέρμονα διαστήματα εγκατάλειψης σε συνθήκες απομόνωσης, απόλυτου εγκλεισμού. Είναι ένα νομοσχέδιο πλήγμα στο κράτος δικαίου, είναι μια μαύρη κοιλίδα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ένα σχέδιο κυβερνητικό που ουσιαστικά επιχειρεί να θέσει τη χώρα μας εκτός του πλαισίου προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εκτός του πλαισίου απαγόρευσης των βασανιστήριων της σκληρής και της απάνθρωπης μεταχείρισης, εκτός του πλαισίου του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως αυτό ορίστηκε από το διαφωτισμό, από την γαλλική επανάσταση, από την διακήρυξη της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Για ποιους κρατούμενους, ποιες κατηγορίες κρατουμένων αφορά αυτό το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο αφορά κάθε κρατούμενο που έχει είτε προσωρινή κράτηση, δηλαδή δεν έχει καν δικαστεί, είτε καταδίκη για εγκλήματα σχετιζόμενα με το πολίτευμα και για εγκλήματα που χαρακτηρίζονται ως εγκληματική οργάνωση ή τρομοκρατική οργάνωση. Πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι με αυτούς τους ποινικούς χαρακτηρισμούς βρίσκονται έγκλειστοι πάρα πολλοί άνθρωποι. Αρκεί μία τριμελής ομάδα προσώπων που έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα ή κατηγορείται ότι έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα για να υπαχθεί στο άρθρο 187 για να χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση. Το πρόσχημα ότι αυτό δήθεν αφορά τους πιο επικίνδυνους, τους πιο βίαιους, τους πιο επίφοβους και επιρρεπείς σε πράξεις απειθαρχίας είναι πραγματικά ένα πολύ μικρό φύλλο σικής. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της. Αυτό που επιχειρεί να φτιάξει είναι αόρατοι άνθρωποι, άνθρωποι χωρίς φωνή, αλλά και εσωτερικοί εχθροί, τους οποίους καταστέλει και τους οποίους θέλει να καθυποτάξει όταν βρίσκονται στη στιγμή της μεγαλύτερης αδυναμίας, στη στιγμή της απόλυτης εξουσίασης από την πολιτεία. Γιατί η φυλακή είναι πεδίο απόλυτης ευθύνης της πολιτείας και η πολιτεία δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπει την επανένταξη του κρατουμένου, ούτε επιτρέπεται να αποστασιοποιείται από την προστασία της αξιοπρέπειάς του, της ζωής του, της προσδοκίας του. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για το νομοσχέδιο την απόδραση του ξηρού. Η απάντηση, ποια είναι η δικιά σας αυτή την κινδυνολογία? Είναι αστείο να χρησιμοποιείται ως παράδειγμα αναγκαιότητας δημιουργίας τέτοιου τύπου φυλακών μία περίπτωση, όχι απόδρασης, αλλά παραβίασης των όρων της αδείας. Δεν πρέπει μία μεμονωμένη περίπτωση να μας κάνει να ξεχνάμε ότι στη χώρα μας ο θεσμός των αδειών έχει λειτουργήσει πάρα πολύ ευεργετικά, αλλά και ότι υπάρχει ελληνικό ρεκόρ σε συμμόρφωση των κρατουμένων στους όρους των αδειών. 97,4%
των κρατουμένων που παίρνουν άδεια συμμορφώνονται απόλυτα στους όρους της αδείας και μόνο 2,6% έχει καταγραφεί να παραβιάζει τους όρους, όχι απαραίτητα μη επιστρέφοντας στις φυλακές, αλλά ενδεχομένως μη δίνοντας το παρόν κατά την προσδιοριστήσα ώρα και ημέρα. Μέχρι χτες, 4.500 κρατούμενοι ήταν σε απεργία πείνας. Ποια ήταν τα αιτήματά τους και ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτόν τον αγώνα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπής με την βασική αρχή της πολιτικής του, που είναι ότι δεν επιτρέπεται κανένα μέτρο και κανένα σχέδιο νόμου να προωθείται ερήμην και χωρίς καν ακρόαση εκείνων τους οποίους επηρεάζει. Δεχθήκαμε πρόσκληση να επισκεφθούμε τις φυλακές Κορυδαλλού και συναντηθήκαμε με την Επιτροπή Αγώνα Φυλακών, εκπρόσωποι των κρατουμένων από 4 πτέρυγες στις φυλακές και από πολλά σωφρονιστικά καταστήματα, έθεσαν ως αιτήματα της απεργίας πείνας, που πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι το ίστατο μέσο ενός ανθρώπου για να διεκδικήσει δικαιώματα, γιατί πια θέτει τη ζωή του, την επιβίωσή του, την υγεία του στη διάθεση της πολιτείας και στην αναλγησία πολλές φορές της κυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των κρατουμένων μας είπαν ότι αιτήματά τους είναι τα αυτονόητα και είναι πράγματι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να ζουν άνθρωποι σε συνθήκες βασανιστηρίου χωρίς να προβλέπονται τα αυτονόητα για την ένδυση, για την υγιεινή τους, για τη σύντησή τους. 2,1 ευρώ την ημέρα ανακρατούμενο ημερησίως είναι συνθήκη αναξιοπρέπειας, είναι συνθήκη εξουθένωσης, είναι συνθήκη προσβολής του πυρήνα της προσωπικότητας των ανθρώπων που κρατούνται στα σωφρονιστικά καταστήματα. Αίτημα των κρατουμένων βεβαίως είναι η απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου, που αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι είναι νομοσχέδιο υποταγής τους στην απελπισία. Και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να υποχρεώνεται να εγκαταλείψει την ελπίδα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι απόρριμα της κοινωνίας. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να είναι απόκληρος. Και η πολιτεία βέβαια δεν μπορεί να ομολογεί την αποτυχία της στους δικαιοπολιτικούς σκοπούς του σοφρονιστικού συστήματος, που είναι ο σοφρονισμός και η επανένταξη. Οι κρατούμενοι διεκδικούν να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του σοφρονιστικού κώδικα για ημιελεύθερη διαβίωση, για άδειες, ένας πάρα πολύ ευεργετικός θεσμός, όπως έχει αποδειχθεί, που συμβάλλει στην ομαλή επανένταξη. Θεωρούμε τα αιτήματα αυτά απολύτως δίκαια και εν πολλής αυτονόητα. Θεωρούσαμε αυτονόητο ότι και η Επιτροπή της Βουλής θα ήθελε να ακούσει τους κρατουμένους. Δυστυχώς, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ απέρριψαν τη σχετική πρότασή μας, αποδεικνύοντας για μια άλλη φορά ότι η κυβέρνηση προωθεί ανάλγητα νομοσχέδια εξιθελικά και σε πείσμα όχι μόνο των κρατουμένων, αλλά όλων των ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων που βροντοφώναξαν στην Επιτροπή ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο και ότι οι ίδιοι δεν δέχονται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις τους. Μιλώ για εξωτερικούς φρουρούς, για σοφρονιστικούς υπαλλήλους, για αστυνομικούς που καλούνται τώρα να αναλάβουν και αυτό το πεδίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια πρόταση βελτίωσης ή ένα καινούριο νομοσχέδιο? Δεν επιδέχεται καμία βελτίωση αυτό το νομοσχέδιο. Είναι απορριπταίο εν συνόλο, επί της ανύπαρκτης αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του. Δεν συζητείται το να το καλοποιήσουμε και να το εξοραίσουμε. Άλλωστε θυμίζω, η Διακοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής, η αρμόδια για το σοφρονιστικό σύστημα, έχει εδώ και μήνες υποβάλει ομόφωνη πρόταση σοφρονιστικού κώδικα. Είναι απολύτως επιβεβλημένο το Υπουργείο να εισαγάγει αυτόν τον σοφρονιστικό κώδικα, το σχέδιό του που διαμορφώθηκε συλλογικά από όλα τα κόμματα, που ψηφίστηκε και προτάθηκε ομόφωνα και που θεμελιώνει και εμπεδώνει το κράτος δικαίου. Δεν αποθεώνει το κράτος του τεκμηρίου υποψίας και των εσωτερικών εχθρών.